Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της γυναίκας που έπεσε θύμα ενός άνδρα την ώρα που εκτελούσε την εργασία της την Παρασκευή στον τομέα του Πρασίνου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Βαβακουργία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ο ίδιος άνδρας που είχε βάλει φωτιά στη χριστουγεννιάτικη φάτνη που στείνεται κάθε χρόνο στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Η 50χρονη μητέρα δύο παιδιών κυριολεκτικά δεν τραυματίστηκε, δεν έγινε κάποιο δραματικό ατύχημα εξαιτίας της ψύχρεμης στάσης της. Η παθούστα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συναδέλφων της και της γειτονιάς που άκουσε τις φωνές άρχισε να τρέχει. Εισήλθε εντός οικίας όταν κάποιος περίοικος άνοιξε την αυλόπορτα της μονοκατοικίας του. Λίγη ώρα αργότερα και ενώ ο δράστης εν τέλει πέταξε το λισοπρίωνο κάτω, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, να παραμιλάει και να βρίζει, να πετάει με μανία και να σπάει τα μηχανήματα κυπουρικής. Thank you.